Γεια σας. Στο βίντεο αυτό θα παρουσιάσουμε την εφαρμογή Formative με την οποία δημιουργούμε φύλλα αξιολόγησης ή φύλλα εργασίας και όπως θα δούμε στην πράξη δημιουργούμε quiz τα οποία όμως μπορούμε να εμπλουτίσουμε με άλλα στοιχεία και με άλλο περιεχόμενο για να ξεφύγουν έτσι από την βασική μορφή ενός quiz. Είναι δωρεάν να το χρησιμοποιήσετε. Υπάρχουν βέβαια κάποιοι περιορισμοί και φυσικά υπάρχει και η εκδοση e-premium με όλες τις, ε, λειτουργίε. Θα κάνουμε λοιπόν, χρειάζεται να κάνετε εγγραφή με το sign up. Εγώ ήδη έχω κάνει εγγραφή και θα συνδεθώ με το λογαριασμό Google. Και αφού λοιπόν συνδέθηκα, είμαι στην, στον πίνακα ελέγχου τη εφαρμογή, εδώ στο home, που βλέπω έτσι γρήγορα κάποιε πληροφορίε, τα διάφορα formative όπως τα ονομάζει στην ορολογία που έχω δημιουργήσει, η τάξη που έχω κάνει, και εδώ μπορούμε να αλλάξουμε στο λογαριασμό μας κάποιες, ε, θέλουμε κάποιες ρυθμίσεις, να αλλάξουμε το όνομα, να ορίσουμε σχολείο, αν θέλουμε να ανήκουμε σε κάποιο σχολείο, ώστε να συνεργαζόμαστε και με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, να ορίσουμε τη γλώσσα και τις τάξεις οποίες, και τα θέματα τα οποία διδάσκουμε. Εδώ να πω για τη γλώσσα και υπάρχει νομίζω ελληνική, Υπάρχει στα ελληνικά, αλλά η μετάφραση είναι κάπως παράξενη, γι' αυτό εγώ το έχω στα αγγλικά. Πάμε λοιπόν να δούμε και το περιβάλλον. Δείξα με την αρχική οθόνη. Τα φορμάτι είναι αυτά που δημιουργούμε με το φορμάτι, δηλαδή φτιάχνουμε quiz, μπορούμε να το πούμε έτσι απλά, αλλά τα οποία μπορούμε να εμπλουτίσουμε και με περιεχόμενο. Όπως θα δούμε λοιπόν εδώ, μπορώ να βάλω εκτός από ερωτήσεις multiple choice, πολλαπλής επιλογής, να βάλω όμως και εικόνες, να σωματώσω βίντεο, κείμενο κτλ. Να επιστρέψω λοιπόν πίσω. Εδώ είναι που δημιουργούμε τις τάξεις. Όταν φτιάχνουμε λοιπόν ένα format, μπορούμε να το αναθέσουμε σε μία ή περισσότερες τάξεις με τους μαθητές να συνδεθούν και να το συμπληρώσουν ώστε να έχουμε και εμείς λάβει τα αποτελέσματα. Μπορούμε φυσικά, να, όπως θα δούμε και συνέχεια, να αναθέσουμε ένα formative και ανώνυμα και έτσι οι μαθητές να συνδεθούν χωρίς να έχουν λογαριασμό. Στα reports είναι που θα έχουμε τις αναφορές για τα διάφορα αποτελέσματα και ένα πολύ ενδιαφέρον είναι το library, είναι η βιβλιοθήκη με διάφορα formative που έχουν φτιάξει άλλοι εκπαιδευτικοί. Μπορείτε να τα εξερευνήσετε για να δείτε καλύτερα τι μπορείτε να κάνετε με αυτό και κάποια μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε να τα κάνετε και εσείς προσθήκη στο φάκελό σας και να τα χρησιμοποιήσετε. Αυτά ειδικά που είναι από την, το Formative Library πρέπει να είναι ελεύθερα, εκτός φυσικά αν έχουν κάποιες, ή, ή κάποια ίδια ερωτήσεις τα οποία δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Και έτσι λοιπόν αφού είδαμε λίγο πώς λειτουργεί η εφαρμογή, να δούμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε τάξεις στο Classes. Εδώ φαίνονται οι τάξεις που έχουμε ήδη δημιουργήσει. Για να κάνω μια νέα τάξη εδώ με το Add και πατάω Class και δίνω ένα όνομα στην τάξη μου. Βάζω ένα χρώμα αν θέλω και βάζω ή έναν κωδικό με δύο γράμματα ή βάζω ένα εικονίδιο για να ξεχωρίζω την τάξη μου και ορίζω εδώ σε ποιες τάξεις αντιστοιχεί αυτή η τάξη, αν είναι μόνο μία τάξη και τα θέματα τη. Και αφού λοιπόν τη δημιουργήσω, θα μεταβώ στη σελίδα όπου μπορώ εδώ να αριθμίσω πώ θα εισάγω μαθητέ με συντάξη. Αυτό γίνεται με διάφορου τρόπου. Να του δώσω έναν join code, το οποίο θα το βάλουν στη σελίδα τη εφαρμογή. Αν λοιπόν πάνε στην αρχή σελίδα, μπορούν εδώ με το join code να βάλουν τον κωδικό και έτσι αυτόματα να μπουν με συντάξει. Φυσικά θα πρέπει να κάνουν εγγραφή ή να στείλω αυτόν τον κωδικό ή μπορώ να συγχρονίσω λογαριασμούς χρηστών αν χρησιμοποιούμε το Google Classroom για παράδειγμα. Άλλο ένας τρόπος είναι να βάλω μαθητές χειρονακτικά, να πληρολογήσω εδώ πέρα τα ονόματά τους και να ορίσω εγώ, ή αν έχουν email, αν ξέρω το email τους, να βάλω εδώ email και κωδικό ή ένα username, το οποίο όμως πρέπει να είναι μοναδικό για την πλατφόρμα και έτσι μπορώ χειρονακτικά να φτιάξω λογαριασμούς για τους μαθητές. Ας κάνω εγώ έναν δοκιμαστικό λογαριασμό. Βλέπουμε όταν φτιάχνουμε με email, δεν μπορούμε να βάλουμε κωδικό, θα το ορίσει ο ίδιος ο μαθητής. Και φυσικά οι μαθητές θα εμφανιστούν εδώ στη λίστα μαθητών αφού κάνουν εγγραφή στη πλατφόρμα και συνδεθούν στην τάξη μας. Και συνεχίσουμε με το formative. Πάμε να δούμε τώρα πώς δημιουργούμε ένα formative, ένα δηλαδή quiz, ένα φύλλο αξιολόγησης. Πάμε εδώ στα formatives και εδώ εμφανίζονται αυτά που έχουμε ήδη φτιάξει και σε ποιες τάξεις αν τα έχουμε αναθέσει. Δεν τα έχω εδώ, δεν έχω κάνει κάποια ανάθεση σε αυτά λοιπόν. Θα φτιάξω εγώ ένα καινούριο νέο, νέο formative. Υπάρχει και η δυνατότητα τώρα να κάνουμε ένα μέσο AI. Αλλά αυτή η λειτουργία είναι ακόμα στην αρχή και δεν ξέρω αν θα παραμείνει δωρεάν και για πόσο. Πάμε λοιπόν εδώ New Formative. Και έτσι ας δώσουμε λοιπόν ένα όνομα. Δίνω εγώ ας πούμε κάνω κάποιο φύλλο για τα δίκτυα υπολογιστών. Και εδώ κάτω που λέει Add Instruction μπορεί να βάλω κάποιες οδηγίες για, που θα δουν οι μαθητές για το πώς θα πρέπει να συμπληρώσουν αυτό το φύλλο εργασία ή το quiz που θα Πάρουν. και με το κουμπάκι λοιπόν το συν βάζω τις ε, διάφορες ερωτήσεις question types που έχει εδώ ή περιεχόμενο ας βάλω ας πούμε ένα βίντεο για αρχή ας πούμε θα βάλω κάποιο βίντεο σε σχέση με τα δίκτυα LAN ή τα δίκτυα υπολογιστών γενικά Και μπορώ παρακάτω να βάλω μια ερώτηση σε σχέση με το βίντεο, αφού θα παρακολουθήσουν το βίντεο, να ρωτήσω κάτι στους μαθητές. Να βάλω λοιπόν μια ερώτηση multiple choice. Και εδώ κάτω να, να βάλω... Α, συγγνώμη, η ερώτηση ήταν πάνω εδώ στο type your, your question και εδώ είναι οι επιλογές της, των ερωτήσεων. Ας βάλω τώρα κάτι τυχαίο. Και ορίζουμε ποια ερώτηση θα είναι η σωστή. Τώρα δεν είναι και τόσο καλή ερώτηση, αλλά την κάνουμε έτσι πρόχειρα. Ορίζουμε πόσους πόντους θα έχει και μπορώ να κάνω αντιγραφή επικόλυση της ερώτησης. Ορίζω αν θα είναι υποχρεωτική. Αυτά εδώ δεν ισχύουν στην δωρεάν έκδοση. Μπορώ να βάλω ένα χ, δηλαδή μια βοήθεια για τον μαθητή αν δεν μπορεί να απαντήσει την ερώτηση. Και έτσι λοιπόν συνεχίζω με τον ίδιο τρόπο να βάλω είτε άλλο περιεχόμενο, να βάλω π.χ. μια εικόνα που θα ανεβάσω ή θα βρω από το Google. Και άλλες ερωτήσεις είναι η ερώτηση ελεύθερης απάντησης όπου μπορεί να γράψει κάτι ο μαθητής ελεύθερα σε μια ερώτηση αυτού του είδους με ελεύθερη, ελεύθερο κείμενο βαθμολογούμε χειρονακτικά αλλά μπορούμε να θέλουμε να βάλουμε κάποιες πρότυπες απαντήσεις για να γίνει αυτόματα ε, η βαθμολόγηση. Βέβαια αυτό δεν θα είναι τόσο εύκολο να λειτουργήσει αλλά υπάρχει αυτή η λειτουργία τέλος πάντων σας δίνει τη δυνατότητα και μπορούμε να προσθέσουμε επίσης να δούμε τι άλλο έχουμε και multiple selection παρόμοια με την πολλαπλή επιλογή εδώ βάζουμε πολλές επιλογές σωστά έχουμε σωστό ή λάθος έχουμε το short answer που είναι πάλι ελεύθερη απάντηση, σύντομη απάντηση και όπως είδαμε έχουμε και κάποια στοιχεία μπορούμε να εσωματώσουμε να κάτι, να βάλουμε εικόνα, ε, κείμενο, βίντεο ή να βάλουμε και slides και αφού λοιπόν δημιουργήσουμε το φορμάτι, μπορούμε να κάνουμε προεπισκόπηση εδώ με το κουμπάκι preview και να το δούμε πώς θα φαίνεται σε κινητό, σε tablet και σε πιο μεγάλο σε υπολογιστή. Βλέπουμε ότι στο πεδίο της ελεύθερης απάντησης μπορεί να προσθέσει ο μαθητής εικόνα ή να γράψει μαθηματικά και έχει και επιλογή να βάλει κάποιο, κάποια πηγή βίντεο, ένα βίντεο από το YouTube, Vimeo και τα λοιπά και έτσι να απαντήσει στις ερωτήσεις. Επίσης κάτι που δεν το έδειξα στην αρχή, όταν βάζω ένα περιεχόμενο όπως ένα βίντεο, μπορώ δίπλα του να βάλω και εδώ κάποιες ερωτήσεις που θα αντιστοιχούν στο περιεχόμενο του βίντεο. Το ίδιο φαντάζομαι θα γίνει αν βάλω για παράδειγμα μία εικόνα ή εδώ που έχω βάλει την εικόνα και εδώ μπορώ να αντιστοιχίσω ερωτήσεις που θα έχουν σχέση με την εικόνα. Και αφού λοιπόν έχουμε ολοκληρώσει με τις ερωτήσεις μπορώ να ασχοληθούμε λίγο με το design. Εδώ μπορώ να αλλάξω κάπως το χρώμα στην κεφαλίδα και να βάλω μια εικόνα που θα είναι εικόνα εδώ στην κεφαλίδα. Και να δούμε και κάποιες λειτουργίες που μπορούμε να κάνουμε από το μενού εδώ πάνω. Να ορίσουμε τον τύπο του Formative, αν είναι assignment, αν είναι εργασία ή κάτι άλλο. Είναι αγγλική εδώ πέρα η όρη. Μπορούμε να στείλουμε ένα αντίγραφο με σύνδεσμο σε κάποιον. Κάποιες λειτουργίες, π.χ. εδώ να, να το κάνουμε δημοσίευση στη βιβλιοθήκη του Formative, ώστε να, να είναι ορατό και σε άλλους εκπαιδευτικούς. Η εκτύπωση δυστυχώς δεν είναι στην δωρεάν έκδοση όπως και κάποιες άλλες λειτουργίες. Και τώρα να δείξουμε πώς κάνουμε ανάθεση το format που έχουμε δημιουργήσει με το assign. Μπορούμε να το κάνουμε καταρχήν με δύο τρόπους. Να το αναθέσουμε σε ένα μαθητή ασύγχρονα με το student paste την επιλογή αυτή. Μπορώ δηλαδή να το αναθέσω κατευθείαν σε ολόκληρη την τάξη ή σε πολλές τάξεις να πάει. Ή αν θέλω, αν δεν έχουμε, δεν έχουμε φτιάξει τάξη ή οι μαθητές δεν έχουν λογαριασμό με το formative, μπορούμε να βάλουμε εδώ guest students και να πατήσουμε εδώ έχει κάποιες ρυθμίσεις, θα σας αφήσω όπως είναι. Πατήσουμε λοιπόν assign και εδώ μου βγάζει τις οδηγίες με τις οποίες οι επισκέπτες μαθητές θα μπορούν να το εκτελέσουν. Μου δίνει ένα direct link το οποίο μπορώ να το κάνω αντιγραφή για να το δοκιμάσουμε λοιπόν. Θα πρέπει απλά να γράψει ένα όνομα για να μπορούμε να το αναγνωρίσουμε. Και έτσι θα μπορεί να συμπληρώσει το το Formative. Άρα λοιπόν μπορεί, έχουμε τη δυνατότητα να αναθέτουμε σε μαθητές χωρίς να έχουν λογαριασμό ή ένας τρόπος είναι με αυτό το link και να βάζουν αυτό το κωδικό. Που, ο οποίος ο κωδικός υπάρχει πάντοτε και εδώ πέρα. Και ο σύνδεσμος που μόλις δημιουργήσαμε πριν. Και ό, όσο λοιπόν συμπληρώνουν εδώ στο responses... Για το formative θα βλέπουμε τα διάφορα στατιστικά, τι έχει απαντήσει ο καθηματής. Επίσης και στο summary ένα συνολικό, μια συνολική εικόνα το πώς απαντήθηκαν τα διάφορα ερωτήματα. Ο άλλος τρόπος ανάθεσης είναι ο σύγχρονος, δηλαδή μέσα στην τάξη, μαζί με οδηγό τον εκπαιδευτικό. Μπορούμε λοιπόν να τον αναθέσουμε σε μία τάξη ή πάλι στους επισκέπτες, όπως κάνουμε δηλαδή με το ΚΑΧΟΥ και άλλες παρομοίες εφαρμογές, να δώσουμε τον κωδικό, να κάνουν join οι μαθητές εκείνη τη στιγμή με τις συσκευές τους, και έτσι να ξεκινήσει με το format, το οποίο θα το ελέγχουμε εμείς ένα προς ένα κάθε ερώτηση, θα την προχωράμε με το ρυθμό του εκπαιδευτικού. Αν πατήσουμε το start now, θα αρχίσει δηλαδή η συνεδρία, και θα εμφανίζονται οι ερωτήσεις στις συσκευέ των μαθητών και εμείς θα ελέγχουμε τον ρυθμό που θα εμφανίζονται οι ερωτήσεις. Τώρα όλα αυτά μπορούμε να τα ξαναδούμε, δηλαδή όφωσον πάμε σε στην καρτέλα reports, μπορούμε να δούμε για τις προηγούμενες 14 ημέρες το τι δεδομένα, το τι απαντήσεις έχουν απαντηθεί στα διάφορα formative που έχουμε αναθέσει. Και εδώ να τονίσουμε ότι για την δωρεάν έκδοση, όπως βλέπετε εδώ στα φίλτρα, μπορούμε να κρατάμε δεδομένα μέχρι και 14 ημέρες πριν. Αυτά λοιπόν για το φορμάτι, μια εύχρηστη εφαρμογή την οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να φτιάχνετε φύλλα αξιολόγησης.